Λοιπόν, για τα δημοτικά και τα γυμνάσια που ανοίγουν την Πέμπτη, θα γίνουν οι δειγματοληψίες πριν πάνε τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία και θα έχουμε και τα αποτελέσματα πριν να πάνε? Κοιτάξτε, γίνονται ήδη κάποια τεστ. Το σωστό, σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε γίνει, είναι να συνεχίσουν να γίνονται τα τεστ, ούτως ώστε να υπάρχει μια εικόνα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είναι αρκετό να γίνει τώρα και να τελειώσουμε. Άρα, όπως είχε σχεδιαστεί, θα προχωρήσει το πρόγραμμα. Άρα θα γίνουν τα τεστ στα δημοτικά και τα γυμνάσια πριν πάνε την Πέμπτη? Θα γίνουν και κάποια τεστ πριν από την Πέμπτη, αλλά πιθανόν να γίνουν και κάποια μετά. Άρα δεν γίνονται δεύτερες σκέψεις για την Πέμπτη. Παραμένει ο σχεδιασμός ως έχει? Βεβαίως παραμένει ο σχεδιασμός. Και στα σχολεία που βρήκαμε τα δύο κρούσματα, τι έγινε σήμερα? Λειτουργήσαν κανονικά ή πήγαν όλοι οι μαθητές, οι μαθήτριες, το προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί για να πάρουμε δείγμα και μετά θα επαναρχίσουν τα μαθήματα? Έγινε η δειγματοληψία σήμερα για όλα τα παιδιά, για όσα πήγαν βέβαια στο σχολείο. Από ό,τι πληροφορούμε, ένα μεγάλο ποσοστό έχει ήδη πάει, αλλά τα σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν. Άρα σήμερα στην Αραδίππου και στο Αποστόλου Βαρνάβα έγιναν μαθήματα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έγιναν μαθήματα. Ξέρω όμως ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν πάει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που έπρεπε να πάνε έχουν πάει και έχει πάει και η άλλη ομάδα, η οποία δεν έπρεπε να πάει σήμερα, έχει πάει για τη δειγματοληψία. Τώρα, αν έχουν γίνει και μαθήματα μαζί με το τεστ, είναι θέμα του σχολείου. Ποια είναι η διαδικασία τελικά? Βρίσκουμε ένα κρούσμα μαθητή σε μια τάξη. Πάνε οι συμμαθητές στο σχολείο, πάει ο δάσκαλος τους την επόμενη μέρα, απομονώνεται μόνο ο μαθητής που είναι θετικός στον ιό? Τι γίνεται? Κοιτάξτε, τούτα πράγματα είναι απαντημένα ήδη από το Υπουργείο Υγείας. Δεν είναι σήμερα που ξεκίνησε τη διαδικασία ιχνηλατήσεων. Ό,τι συμβαίνει σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έχουμε ήδη 900 και κάτι κρούσματα. Το Υπουργείο Υγείας έχει πάρει μια καλή εμπειρία πάνω στο ζήτημα αυτό. Άρα η ιχνηλάτιση, η διαδικασία ιχνηλάτισης για το Υπουργείο Υγείας, για τους ειδικούς, τους υπεύθυνους για το σκοπό αυτών, είναι, λέω, μια απλή διαδικασία. Ήδη αυτή η διαδικασία ακολουθείται. Το παιδί το οποίο ή ο καθηγητής ή ξέρω εγώ το βοηθητικό προσωπικό που θα εντοπιστεί ως κρούσμα, απομονώνεται ασφαλώς, όπως γίνεται πάντα, και γίνεται η ιχνηλάτιση. Έχουν δοθεί οδηγίες και στους διευθυντές των σχολείων τι εννοούμε ιχνηλάτιση, τι εννοούμε στενή επαφή. Άρα ξέρουν πλέον και οι διευθυντές μας, έχουν δώσει κάποια ονόματα και με βάση αυτά τα δεδομένα προχωράει η ομάδα ιχνηλάτιση. Ναι, αλλά πείτε ότι έχουμε το παράδειγμα της Αραδίππου. Δύο μαθητές. Τι γίνεται με εκείνο το τμήμα? Πάνε την επόμενη μέρα στο σχολείο ή θα περιμένουν? Έχουμε προχωρήσει χθες ήδη και έκαμε το ψεκασμό που αντιλαμβάνεστε μετά από αυτήν την απολύμανση που γίνεται. Πλέον ο χώρος είναι έτοιμος, μετά από μια-δύο ώρες είναι έτοιμος για χρήση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Άρα ενώ μήπως σχολεία κόλλησαν τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης από τους συμμαθητές τους που είναι θετικοί στον ιό? Γι' αυτό ρωτάμε. Εάν ένας μαθητής είναι θετικός στον ιό, την επόμενη πάνε οι υπόλοιποι για μάθημα ή δεν πάνε? Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας πηγαίνουν μάθημα. Μάλιστα υπήρχε μια σκέψη από το Υπουργείο Υγείας για να μην πάνε τα παιδιά που είναι κοντά που κάθονταν κοντά στο άλλο παιδί. Εμείς είχαμε πει για να μην πάει όλη η τάξη. Η ουσία είναι ότι τα παιδιά τα οποία του σχολείου σίγουρα θα πάνε στο σχολείο. Μόνο οι στενές επαφές, όπως το ορίζει το Υπουργείο Υγείας, δεν πρέπει να πάνε. Άρα το θέμα είναι να μας πούν τι είναι στενές επαφές, αν είναι οι υπόλοιποι συμμαθητές. Θα σας πω εγώ, που μου έχουν εξηγήσει. Εκεί και όπου υπάρχει επαφή σε λιγότερο από 2 μέτρα και για περισσότερο από 15 λεπτά. Αυτός είναι ο ορισμός της στενής επαφής. Άρα οι συμμαθητές που είναι στο ίδιο τμήμα, η λογική λέει δεν πάνε την επόμενη μέρα. Εντάξει, αυτόν το ορίζει ο διευθυντής του σχολείου, τα παιδιά που λένε ναι, πλησίασα στον συμμαθητή μου ή όχι. Άρα γίνεται τούτη διαδικασία που πάντοτε γινόταν. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό για τους μαθητές. Και με βάση αυτά αποφασίζει
η ομάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει πάρει και μια εμπειρία, ξέρει πολύ καλά τι να πράξει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είμαστε έτοιμοι για την Πέμπτη και πώς θα ενημερωθούν γονείς και μαθητές και η πρώτη μισή πρέπει να πάνε, κύριε Μαρκάτση. Όπως ενημερώθηκαν οι μαθητές και οι γονείς των παιδιών του τρίτου έτους του Λυκείου, θα ενημερωθούν και τα παιδιά και του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι, γίνεται η παράδοση σήμερα μασκών, θερμομέτρων κλπ. Άρα εμείς είμαστε έτοιμοι. Όλα θα είναι εντάξει μέχρι την Πέμπτη. Γονείς που δεν θα πάρουν τα παιδιά τους έχουν ευθύνες άλλου είδους, κύριε Μαρκάτση, καταγγέλλονται από το Υπουργείο Παιδείας. Άξετε, εγώ λέω ότι σε μια τέτοια κατάσταση δεν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια μέτρα. Αν υπάρχει λόγος να μην πάρει το παιδί του ένας γονιός σοβαρός, θα το δει το σχολείο με επιείκεια. Εγώ προτιμώ να λειτουργήσουμε σωστά σαν κοινωνία και να μην φτάσουμε στο σημείο να απειλούμε ένα στον άλλο για μέτρα και όλα. Και απλά να πούμε σε γονείς που έχουν παιδιά για τα δημοτικά ότι καλό είναι να τους φτιάξουν και το κολατσιό τους και το νερό τους, γιατί δεν θα έχουμε κηλικία, οι βρύσες δεν δουλεύουν, μην μείνει κανένα παιδάκι χωρίς το φαγητό του και ξέρετε, είναι μέσα στις ηλικίες. Οι βρύσες λειτουργούν. Μάλιστα στο πρωτόκολλο που έχουμε στείλει, λέμε να προσέχουν και τα παιδιά πώς χρησιμοποιούν την βρύση, πώς γεμίζουν την μπουκαλίτσα τους, αλλά δίνονται και οδηγίες μέσω των οδηγιών που δώσαμε προς τους γονείς, ότι πρέπει τα παιδιά να έρθουν έτοιμα στο σχολείο με την μπουκάλα τους και με το φαγητό τους. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Μαρκάτση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Είστε καλά. Καλημέρα.